Καλησπέρα. Πρέπει να πούμε ότι η ακρίβεια στο ηλεκτρικό ρεύμα, η οποία έχει εκτιναχθεί πραγματικά στα ύψη, πρέπει να πούμε ότι δεν είναι ένα φυσικό φαινόμενο, όπως επιχειρείται να παρουσιαστεί. Είναι ένα αποτέλεσμα μιας πολιτικής που εφαρμόζεται εδώ και χρόνια από όλες τις κυβερνήσεις. Από την κυβέρνηση παλιότερα του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, και έχει πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Είναι η λεγόμενη πολιτική της απελευθέρωσης της ενέργειας, λες και η ενέργεια ήταν κάπου εχμάλωτη και την απελευθέρωσαν οι κυβερνήσεις, πολιτική που οδήγησε τη ΔΕΗ να λειτουργεί ως μια καθαρά ιδιωτική επιχείρηση ανάμεσα στις τόσες άλλες και μπήκαν και άλλοι πάροχοι ηλεκτρικού ρεύματος στη χώρα μας με τα γνωστά αποτελέσματα. Είναι η πολιτική της λεγόμενης πράσινης μετάβασης που εμπεριέχει την οδυνηρή για τη χώρα μας πολιτική της απολιγνητοποίησης, που εκτός από την ανεργία που σπέρνει σε μια ολόκληρη περιοχή στη Δυτική Μακεδονία και στη Μεγαλόπολη, εκτινάστηκε τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος με την τεχνητή αύξηση της τιμής του λιγνίτη. Και βέβαια όλο αυτό το μείγμα, σε συνδυασμό και με τον πόλεμο, ο οποίος θα επιτείνει όλα αυτά, οδηγεί σε αυτές τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος. Αν δεν αντιμετωπίσει κανείς λοιπόν αυτές τις αιτίες, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει στη ρίζα του το πρόβλημα, θα τριγυρνάει γύρω από την ουρά του, θα βάζει το λαό να πληρώνει είτε άμεσα τους παρόχους, είτε έμεσα, όπως είπε πριν από λίγο, όπως υπονόησε πριν από λίγο ο κ. Παπαδημητρίου, μέσω του κρατικού προϋπολογισμού, μέσω δηλαδή της φορολογίας, το 95% της οποίας συμπληρώνει ο λαός. Αυτό λοιπόν που πρέπει να γίνει άμεσα, κύριε Κοταρίδη, είναι ότι θα πρέπει να καταργηθεί εδώ και τώρα, σήμερα, χθες, η λεγόμενη ρήτρα αναπροσαρμογής, και όχι να κάνουμε δικαστικές προσφυγές και να τρέχουμε στα δικηγορικά γραφεία, όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, και να περιμένουμε, ξανά αναμονή συνιστά ο ΣΥΡΙΖΑ μια δικαστική απόφαση, την οποία δεν ξέρουμε ποια θα είναι, γιατί αν είναι αρνητική, τότε θα κληθεί ο λαός να πληρώσει παραπανήθεια από αυτά που είχε. Θα πρέπει να επαναλειτουργήσουν άμεσα και πλήρως όλες οι λιγνητικές μονάδες της χώρας. Και θυμίζω εδώ ότι στη λεγόμενη απολιγνητοποίηση, την πρώτη μονάδα, τη μονάδα της καρδιάς, την έκλεισε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Θα πρέπει να καταργηθεί βεβαίως το χρηματιστήριο της ενέργειας και των ρήπων. Ξέρετε, υπάρχει και χρηματιστήριο ρήπων. Αυτοί που μας μιλάνε για το περιβάλλον πουλάνε και αγοράζουν ρήπους ανάλογα με το πώς τους συμφέρει. Όλα αυτά τα μέτρα, και βεβαίως να αποσυρθεί η χώρα μας και από τις κυρώσεις προς τη Ρωσία, κυρώσεις τις οποίες πληρώνει ο ελληνικός λαός, όπως τις πλήρωσε ο λαός μας και το 2014. Όλα αυτά είναι τα άμεσα μέτρα, βεβαίως η μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος, η κατάργηση των ειδικών φόρων. Εσείς προτείνετε να παίρνουμε πετρέλαιο από τη Ρωσία? Όλα αυτά είναι μέτρα. Δεν έχω καταλάβει τώρα. Λέτε κάτι το οποίο... Λέω, εσείς προτείνετε να συνεχίσουμε να παίρνουμε πετρέλαιο από τη Ρωσία και να πληρώνουμε σε ρούβλια? Πώς το λέτε αυτό? Λέτε να Η χώρα μας λένε ότι δεν πρέπει να συμμετέχει στην πολιτική των κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας, γιατί αυτές τις κυρώσεις στην πραγματικότητα δεν τις πληρώνει η Ρωσία. Τις πληρώνει ο ίδιος ο ελληνικός λαός. Και έχουμε το παράδειγμα, κύριε Πιταρά, των κυρώσεων με τα αγροτικά προϊόντα, ιδιαίτερα στην κεντρική Μακεδονία, στην Πέλα και στην Ημαθία, με τα φρούτα και τα κυπευτικά. Αυτό λένε εμείς. Από εκεί και πέρα, σε σχέση τώρα με την ενέργεια. Εάν δεν ληφθούν αυτά τα μέτρα, τα άμεσα, τα στοιχειώδη, οτιδήποτε άλλο δεν φύγει αυτές τις αιτίες του προβλήματος, νομίζω ότι δεν θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα, όπως δεν το αντιμετωπίζει μέχρι τώρα. Συνεπώς, οι δύο κύριοι, τα δύο κόμματα, οι εκπρόσωποι των δύο κομμάτων που τσακώνονται και σήμερα στην εκπομπή σας για την ακρίβεια, είναι συνένοχοι, κύριε Κιταράκη, κύριε Κοταρέδη, είναι συνένοχοι για το ότι έχουν φτάσει εδώ οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος στη χώρα μας. Όπως είναι συνένοχα όλα τα κόμματα που πιστεύουν σε αυτή τη στρατηγική, τη λεγόμενη απελευθέρωση και την πράσινη μετάβαση. Θέλω να πω στον κύριο Δελή ότι ντρέπομαι πραγματικά για τις απόψεις του Κομμουνιστικού Κόμματος. Απόψεις εναντίον του περιβάλλοντος. Απόψεις υπέρ του Πούτιν. Απόψεις υπέρ οτιδήποτε πιο αναχρονιστικό έχει υπάρξει. Έχετε στηρίξει τις προσπάθειες να μην αναπτυχθούν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενώ κάνατε την πάπια όταν αγοράζαμε αέριο ρώσικο.
Ντροπή για το Κομμουνιστικό Κόμμα. Έρχομαι στον βασικό μου αντίπαλο που εδώ στο τραπέζι είναι ο αγαπητός συνάδελφος. Ακούστε να δείτε. Ακούστε να δείτε. Δείτε τα ξανά. Είναι ντροπή αυτό που κάνετε. Βαριές κουβέντες είπε κύριε Ποταρίδη, ο κύριος Παπαδημητρίου για το ΚΚΕ. Και τις είπα βαθιά από την ψυχή μου κύριε Δελή και το ξέρετε. Ακούστε κύριε Παπαδημητρίου, ακούστε κύριε Παπαδημητρίου. Όποιος δεν είναι με τον ΝΑΤΟ, ξέρετε, δεν είναι απαραίτητο ότι είναι με τον Πούτιν. Υπάρχουν κόμματα, υπάρχουν άνθρωποι και η συντριπτική πλειοψηφία, αν θέλετε, του ελληνικού λαού, η οποία αρνείται να επιλέξει υπεριαλιστή, αρνείται να επιλέξει στρατόπεδο ληστών όπως κάνετε εσείς. Έχετε το δικαίωμα βεβαίως να διαλέξετε εσείς όποιο στρατόπεδο θέλετε. Αλλά όποιος διαλέγει, δεν διαλέγει ούτε το ένα ούτε το άλλο, είναι προς τιμή του και δεν είναι ντροπή. Για να μην θυμηθούμε εδώ ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός ήταν που πριν μερικούς μήνες, ένα ή δύο μήνες συναντιόταν με τον ίδιο τον Πούτιν στη Ρωσία και για τις παρασημοφορήσεις που είχε ο Πούτιν στην Ελλάδα. Δικό σας παιδί είναι, κύριε Παπαδημητρίου, ο Πούτιν. Τις ανατροπές πήρε ενεργό μέρος. Το ότι τώρα ανταγωνίζεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν σημαίνει ότι εμείς θα πάρουμε μέρος σε αυτόν τον ανταγωνισμό. Τώρα σε σχέση με το ίδιο το πρόβλημα, σε σχέση με την ενέργεια, με την ακρίβεια για την κρατική ή μη κρατική ιδέα. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα ψευτοδήλημα. Αυτό πρέπει να γίνει, κύριε Κοταρίδη και κύριε Πιταρά, είναι ότι θα πρέπει να αξιοποιήσει η χώρα μας όλες τις εγχώριες πηγές ενέργειας. Και έχει πάρα πολλές. Εκτός από το λιγνίτι που είναι σε αυθονία και σε πολύ μάλιστα σε εξαιρετική ποιότητα, έχει και τα υδροηλεκτρικά εργοστάσια τα οποία μπορούν να αναπτυχθούν περαιτέρω. Έχει ένα σωρό δυνατότητες με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όχι αυτές που εκμεταλλεύονται οι ιδιώτες, οι επιχειρηματικοί όμιλοι και χρυσοπληρώνονται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Και βεβαίως, ναι, εάν χρειαστεί, μπορεί να αξιοποιήσει για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και το φυσικό αέριο ή το πετρέλαιο ανάλογα σε ένα πολύ μικρό βεβαίως ποσοστό. Αλλά όχι όμως να επιλέγεται το φυσικό αέριο ως στρατηγικό καύσιμο. Και έχει επιλεγεί και από τους δύο, και από τη Νέα Δημοκρατία και από τη ΣΥ και από το ΣΥΡΙΖΑ για τη λεγόμενη πράσινη μετάβαση. Το φυσικό αέριο, ένα εισαγόμενο πανάκριβο καύσιμο, φαίνεται τώρα το πόσο οδυνηρή είναι αυτή η επιλογή και βλέπουμε αυτά τα δύο κόμματα να σαχώνονται και για την πλωτή αποθήκη φυσικού αερίου που γίνεται στην Αλεξανδρούπολη για το ποιος είχε την πατρότητα της ιδέας. Πρέπει να αξιοποιηθούν λοιπόν οι εγχώριες πηγές ενέργειας με κεντρικό σχεδιασμό. Βεβαίως δεν μπορεί να γίνει αυτό. Δεν μπορεί να το κάνω αυτό. Κύριε Δελή, μια τελεία. Δεν έχουμε χρόνο άλλο. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτό χρειάζεται να γίνει και αυτή είναι η μόνη λύση.